Είναι η ώρα της κρίσεως για τα αναδρομικά. Νομίζω ότι πράγματι έτσι ακριβώς θα μπορούσε να ήταν και ο τίτλος. Η ώρα της κρίσεως για τα αναδρομικά, διότι δεν είναι ότι θα κριθούν τώρα αν είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συνταξιούχων, αλλά θα κριθεί στα δύο δικαστήρια, στο ελεκτικό συνέδριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν αυτές οι περικοπές, μάλλον μετά από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου, η κυβέρνηση σωστά επένιμε μόνο τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων και όχι τα δώρα και τα επικουρικά. Ναι. Αυτό είναι που θα κριθεί τώρα πλέον εκεί. Και βεβαίως, μια και ο υπουργός τώρα εδώ, ο κ. Κουντρουμάνης, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι σχεδόν όλοι οι νόμοι τη μνημονιακή εποχή, ας πούμε, που αφορούσε το ασφαλιστικό, κρίθηκαν αντισυνταγματικοί στην πορεία, ταλαιπωρώντας αυτή τη στιγμή χιλιάδες. Πρέπει να προσφύγουν. Ναι, ακριβώς τώρα στο ελεκτικό συνέδριο που σήμερα είναι η δίκη για το δημόσιο και αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σήμερα λένε ότι είναι περίπου 7.000 αγωγές. Δηλαδή όλοι αυτοί κάτι έχουν πληρώσει για να φτάσουν μέχρι εκεί. Σωστά. Έτσι, και στη διαδρομή τους κάτι έχουν χάσει. Και μάλιστα αρκετά έχουν χάσει για να φτάσουν πάλι σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν ο υπουργός θέλει κάτι να προσθέσει. Να επισημάνω ότι οι αντισυνταγματικές έχουν κριθεί περικοπές από το 2012 μέχρι το 2016. Το πρώτο. Το δεύτερο, σε σχέση με το ελεκτικό συνέδριο, θα ασχοληθεί, θα εκδικάσει το θέμα των δώρων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα εκδικαστεί το θέμα των επικουρικών συντάξεων, των δώρων των επικουρικών συντάξεων και των δώρων των ασφαλιστικών ταμείων του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυβέρνηση είχε την ευκαιρία, γιατί ήταν βολική η απόφαση για την κυβέρνηση. Για τις κύριες μόνο. Τις κύριες. Περιόριζε πάντως τις διεκδικήσεις σε ένα εντεκάμινο. 15-16, ναι. Θα μπορούσε να έχει κλείσει το θέμα, έστω και αν δεν έδινε σε μία δόση τα αναδρομικά. Σε δύο και σε τρεις δόσεις θα μπορούσε να έχει κλείσει το θέμα. Δυστυχώς έμεινε αυτή η εκκρεμότητα και τώρα το έχουμε μπροστά μας. Βρίσκουμε μπροστά μας. Και βέβαια ταλαιπωρούνται και οι συνταξιούχοι και οι δικαστικές αρχές και είναι μια εκκρεμότητα η οποία θα απασχολήσει όλους. Και δείτε τώρα που έσκασε τώρα όλο αυτό για να κριθεί μέσα στη δίνη της πανδημίας και των οικονομικών συνοπιών που έχουμε μια δεύτερη απειλή χρεοκοπίας μέσα σε εισαγωγικά έστω η απειλή χρεοκοπίας. Μία επιβάρηση σε κάθε περίπτωση. Βέβαια. Έλα, κύριε Σπύρο μας. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου περί αυτής της κατεύθυνσης. Δηλαδή, έχουν δώσει πέρα του 11 μήνου, για 3 χρόνια μάλιστα, σε συνταξιούχους δικαστικούς δόθηκαν τα αναδρομικά, θα δοθούν τα αναδρομικά.